Μέχρι στιγμής δεν ζωρίζουμε τους κουβάδες. Δεν θέλω να καώ που λένε και οι υπόλοιποι παίχτες. Έχουμε μπροστά μας ακόμα λίγες μέρες. Να φύγουμε τουλάχιστον υγεία στα τίποτα. Όμως μου γάμω το. Γιώργος. Open. Open. Η στάση που καθόμαστε στην αρχή έχει να κάνει με τους ώμους. Εκεί πιάνει όλη η διαδικασία. Bayos is out and Giannoulas also is out. Giannoulas is out. Bayos εκτός. Γιατί? Giannoulas εκτός. Κατέβηκαν χαμηλά οι κουβάδες. Δεν έχουμε μέλλον εμείς οι κουντί. Τούτα σήμερα. Κουμπάς όμως. Ε? Κουμπάς. Ένα έχασα. Δεν ακουμπά κάπου. Είμαστε λίγο πριν την τελική ευθεία. Θα ήθελα να φτάσω στα ωριά μου, διότι μπορεί να μην μου ξαναδοθεί ευκαιρία να υπάρξω σε δοκιμασία της φάρμας και η αλήθεια είναι πως οι δοκιμασίες της φάρμας θα μου λείψουν πολύ. Out. Out. Γιατί άντρωμα, δεν ακουμπάω κάπου. Δεν σε βλέπω καν, out. Ο Τσάμις άντεξε παραπάνω από εμάς. Το περίμενα η αλήθεια είναι γιατί το έχει ξαναπαίξει. Θέλει οπωσδήποτε την ασυλία, νομίζω περισσότερο από όλους μέσα στο παιχνίδι. Οπότε θεωρώ ότι θα ξεπεράσει τα ωριά του κατά πολύ. Παν! Πέρασε. Τσάμις εκτός. Μου πέρασε την γραμμή. Ναι, πέρασε κάτω. Κατέβηκαν οι κουβάδες πιο χαμηλά. Τσάμις βγήκε. Ναι. Άλκης, Αλέξανδρος. Πάλι δε. Γιαννακίδης, Αφήνη. Έχω ακόμα 2 ώρες. Ωραία, εδώ θα μείνουμε. Εγώ περίμενα να χάσει. Άμα μπορούσε να το κρατούσε και μια εβδομάδα. Και έχει πει ότι κρατούσε δυνάμεις. Για τώρα. Πού είναι? Κανονικά θα έπρεπε να είναι ο υπερπαίχτης. Να είχε διαφορά τεράστια από όλους εμάς που καθημερινά αναλωνόμαστε με δουλειές, κουραζόμαστε, καταναλώνουμε ενέργεια. Δεν είδα κάτι τέτοιο. Άλκης Αλέξανδρος. Άντε πάλι. Κάτι μου θυμίζει. Κάτσε να σκεφτώ κανένα ανέκδοτο. Έχεις ακόμα? Ναι. Ωραία. Κάτι μου θυμίζει αυτό. 2 μέρες μετά. Άλεξ Άλκη σήμερα πάλι είναι οι 2 που έχουν απομείνει και δεν ξέρω αν το θέλουν. Δηλαδή να θέλουν την ασυλία, να έχουν βάλει στόχο. Μπορεί να είναι σημαντική για τα παιδιά, αλλά πιστεύω ότι μετά από ένα σημείο έρχεται το πείσμα. 7 λεπτά έχουν περάσει. Πόσο έχεις? Δεν ξέρω. 5. Εσύ? 3 με 4 πιστεύω. Η σκέψη μου έχει χαθεί τελείως. Σκέφτομαι για την έξω ζωή, σκέφτομαι τους φίλους μου, την κοπέλα μου, σκέφτομαι τελείως διαφορετικά πράγματα. Πάμε να κόψουμε κανέναν ώμο. Τι τους θέλετε? Ε? Τι τους θέλετε? Τους ώμους. Νίκο, πάμε ζέχερο, ναι. Δεν με κοιτάει, είπε. Ξέρει που πάει, ναι. Κοιτάει ήδη. Στο χειρό θα να πω εδώ και πάρα πολύ καιρό, παρακαλάω. Θέλω να πω μέσα να τσιτώσω λίγο, να μην πιάσει το πείσμα, λίγο γουγισμός, να ανάψει μια φούντουση, μια φλόγα που έχω μέσα στην καρδιά. Πάμε. Μην αρχίσεις πάλι τα ίδια φου και φου. Άμα να τα αφήσεις, ας... 1 ώρα και 10 λεπτά. 2 hours later. 12 λεπτά. Παρόλο που πονάω, εγώ θέλω να νιώθω καλά. Το μυαλό μου λέει ότι είμαι εντάξει, δεν υπάρχει πόνος, είναι μια ψευδαίσθηση. Είναι τελείως το κεφάλι σου αυτό. Νομίζω ότι η αντοχή στη δύναμη έχει να κάνει πιο πολύ με το μυαλό σου παρά με την προπόνηση που έχεις ρίξει από πίσω. Οκ. Πιο ψηλά. Τι κάνετε? Πάμε. Εσύ, εντάξει.
Κάτσε ρε φίλε. Το δεξί σου χέρι. Μάλιστα. Εάν δεν κερδίσεις και αυτή τη φορά με ένα χέρι, σημαίνει ότι υπάρχει πρόβλημα. Ισχύει. Όταν είσαι γεννημένος σε φάρμα, έτσι τιμωρείς αυτούς που δεν σέβονται ούτε τους σκόπους, ούτε αυτά που έχουν μάθει άλλοι. 15 λεπτά. Μπράβο, 15 λεπτά. Το είχα βρει τι να κάνω, έλεγχα τις ανάσες μου, πήγαινε πολύ καλά. Έχεις. Θεωρώ ότι είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος κάνει πάρα πολύ καλή διαχείριση πόνου και άλλη μια φορά με βοηθάει στη συγκεκριμένη δοκιμασία. Γυρνάω, κοιτάω τον Αλέξανδρο, καταλαβαίνω πως όταν έχει σταματήσει να μιλάει το βλέπω ψιλοτρέμει, αλλάζει θέση και εκείνος. Του πηγαίνουμε λίγο στα ίσα, περιμένω να δω πως θα πάει. Σήκωσε λίγο πάνω. Μην πας παρακάτω. Είστε και δύο ακριβώς το ίδιο. Σήκωσε. Ναι, σηκώστε και δύο. 20 λεπτά. Μπράβο, παιδιά. 20 λεπτά, τι κάνετε. Άλλη μια ώρα είναι, πάμε. Γυρίστε το ζεόπους τώρα. Δεν πάει. Είκοσι δύο λεπτά. Τι κάνω. Έχεις ακόμα, ναι. Μπορώ να ψυχολογήσω εύκολα έναν άνθρωπο και αυτός που είναι ανυπόμονος και ρωτάει συνέχεια πόσο έχεις ακόμα είναι και αυτός που δεν αντέχει, η αλήθεια είναι, και ο Άλκης με ρωτώγε συχνά. 25 λεπτά. Το άφησα γιατί είδα ότι είχε λίγο παραπάνω ο Αλέξανδρος. Λέω τώρα επειδή ήμασταν και λίγο κρύοι, δεν είχαμε κάνει ζέσταμα, μην βγάλουμε τώρα κανένα χέρι και το ζωρίσουμε παραπάνω. Κράμπες. Προφανώς. Δεν ανοίγει. Κάτσε λίγο έτσι. Δεν κάθομαι έτσι επειδή το παίζω φουσκωτός, δεν μπορώ να ανοίξω. Πιάσχες. Κάτσε λίγο ρε. Άρα ξένεξε, καλέρωση, καλέρωση. Ο Τσάμις έρχεται να μου κάνει μασάζ, να με βοηθήσει, να ξεπιαστώ. Με βοήθησε πραγματικά η κίνηση που έκανε και συναισθηματικά εκείνη την ώρα, αλλά και σωματικά. Δεν το περίμενα. Τελευταίος άνθρωπος που περίμενα να έρθει να με βοηθήσει με τα χέρια μου που είχα μαγκώσει ήταν ο Τσάμις. Παρ' όλα αυτά, καλοδεχούμενο. Θα έλεγα πως το παρεάκι που έχει επιλέξει να βρίσκεται ο Άλεξ να νιώθει αυτή τη στιγμή έτσι να τραντάζονται ισορροπίες σε σχέση με τη δυναμική του ως παίκτη, διότι η σωματοδομή του και ο σωματοτυπός του διαφέρει από τα υπόλοιπα άτομα της παρέας που έχει επιλέξει να βρίσκεται και δεν τον υπολογίζανε τόσο όσο θα χρειαζόταν, ίσως. Λοιπόν, παιδιά, 25 λεπτά και 7 δευτερόλεπτα κράτησε αυτή η δοκιμασία. Καλύτερος και αυτός που κερδίζει την ασυλία και πηγαίνει κατευθείαν στην τετράδα, ο Αλέξανδρος. Μπράβο, Αλέξανδρε! Σίγουρα το ότι νίκησε δεν βασίζεται 100% στην τύχη. Απλά θέλω να κρατάω το μπήχι χαμηλά, δεν θέλω να λέω ότι είμαι ο καλύτερος από όλους, ούτε επειδή κέρδισα δύο ασυλίες. Μ' αρέσει να είμαι ταπεινός. Επόμενος στόχος, ο τελικός. Τι έχουμε, Αλέξανδρο με ασυλία μέχρι την τετράδα και πρώτο μονομάχο, τον Μπαρλάτζα. Μία διαπίστωση κάνω. Ο Νίκος άφησε κατευθείαν τους κουβάδες, δεν ξέρω αν φταίει ο τραυματισμός ή κάτι άλλο. Ο Γιαννακίδης άφησε τις κουβάδες του όταν είδε τον Τσάμι να αφήνει τους δικούς του, οπότε είναι πολύ ωραίες ερωτήσεις για το σπίτι αύριο που θα μαζευτούμε για να μας πεις, Νίκο, τον δεύτερο μονομάχο. Εντάξει. Εντάξει, ναι. Παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή ξεκούραση. Καλή ξεκούραση. Τι θες, Βάιε, πάλι. Πίτσα θέλει, πίτσα. Την αγάπη μου. Να είστε καλά. Τραμπάλα και τραμπάλα. Αν υπομονώ να περάσουν ευθείας μία μέρα, δύο που είναι πράσινο συμβούλιο και να πάω σε Γερόνα, μόνο αυτό με τρώει. Κατάλληλα, αν μέληκαν τώρα όπως είστε, τραβάτε με Γερόνα, θα έκανε και κολυτούπης μες στη λάσπη. Είμαι τόσο έτοιμος και τόσο σίγουρος που δεν μπορεί να το φανταστεί κανένας. Χρειάζεται να προετοιμαστώ ψυχολογικά, να αντιμετωπίσω την επόμενη μονομαχία, διότι θα είναι μία μονομαχία δύο τελείως διαφορετικών κόσμων. Μπαρλάτζας versus Τσάμις. Prepare yourselves.